Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Όπως βλέπετε, σας υποδέχομαι από τον κήπο μου, ο οποίος έχει παραμεληθεί αρκετά. Πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα τι έχουμε να κάνουμε. Εγώ δεν θα βγω καθόλου στον κήπο για να μαζέψω, να βοηθήσω το οτιδήποτε, γιατί φοβάμαι πάρα πολύ αυτήν εδώ τη ζούγκλα που επικρατεί. Αλλά θα βγει ο Χρήστος να μαζέψει ό,τι έχει μείνει από τα ζαρζαβατικά, να κάτσουμε να τα ξεχωρίσουμε, να τα τακτοποιήσουμε, τι κρατάμε εμείς, τι δίνουμε. Και κάποια άλλη στιγμή, όχι σήμερα, θα βγούμε πάλι για να, ο Χρήστος κατά κύριο λόγο, για να βγάλουμε ό,τι είναι να φύγει τέλος πάντων, να ξεχορταριάσουμε και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα χειμερινά μας, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Σας έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο πόσο πολύ έχουν σηκωθεί όλα, εδώ, παντού, χαμός. Εγώ φοβάμαι να περάσω από εδώ πέρα μέσα, η αλήθεια είναι. Μεταφέραμε τα πρώτα ζαρζαβατικά στο έδαφος και ελευθερώσαμε το τραπέζι ώστε να μπορέσω να ξεκινήσω να κάνω δουλειά πάνω σε αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να τα ξεχωρίσω, τι θα κρατήσω εγώ, τι θα δώσω, για να αδειάσω και κάποια τελάρα, για να μπορέσει ο Χρήστος να πάει να συνεχίσει με τα κολοκύθια. Οπότε όσο ο Χρήστος θα μαζεύει τα κολοκύθια, εγώ ξεκινάω το ξεχώρισμα σε αυτά εδώ. Ακολουθούμε τον Χρήστο με μεγάλη προσοχή. Αυτός ρε παιδιά έχει βάλει τούρμπο και πάει. Εγώ εδώ φοβάμαι να πούμε. Και αυτός τρέχει. Κοίτα εδώ. Καλέ. Α, ωραία. Έχω και εμπόδια. Δουλεύεις. Και το πρώτο κολοκύθι. Έχει ακόμα μπόλικα και αυτός ο κήπος εδώ. Τη μικρά. Αυτά δεν είναι για πεταμένα. Βγαίνουν καινούρια. Άντε ρε. Ένα μήνα ακόμα βράδυ. Πρέπει να τακτοποιηθούν όμως. Κοιτάξτε εδώ. Το καμός. Τέλος πάντων, μην καθυστερώ. Πάω να ξεδιαλέξω. Αφήνουμε τον Χρήστο να συνεχίσει τα κολοκύθια και περνάμε μέσα από τη ζούγκλα, Παναγία μου πάλι. Να πάμε να ξεκινήσουμε το ξεδιάλεγμα. Στο οποίο ειλικρινά, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει ο Χρήστος να κάνω. Τέλος πάντων, θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ. Και μετά ας έρθει να το διορθώσει, δεν με νοιάζει. Αχ, Παναγία μου, βγήκα από τη ζούγκλα. Πάμε. Εννοείται βαζογάδια, εννοείται όμως, δεν ξέρω τι κυκλοφορεί, τι περπατάει εδώ πάνω. Να, κυκλοφορεί, τι περπατάει, με τη μία βρήκαμε μια αγλά. Ξεκινάμε πιπεριές, οπότε έχουμε τις αυτές που είναι για γεμιστά, μία κατηγορία. Έλα γαμώτο. Τι μ' αφήνεις εμένα ρε Χρήστο για κρύδες. Όπου μπορώ με σένα. Έτσι, φύγε, φύγε, πήγαινε αλλού. Θα σε ξαναβρω μετά. Φύγε, φύγε, φύγε. 10 μέρες έχει κι άλλα κολοκύθια. Σε 10 μέρες μπορεί να έχει κι άλλες μελιτζάνες. Κάνες πιπεριές. Βάζα έχουμε. Καταψύκτη δεν έχουμε. Στο είπα καταψύκτη, αγαπητοί. Μεγάλη θέληση. Τα περισσότερα πάνε για ψιλοκόψιμο και τουρσίνο, ξέρεις. Γιατί είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή θέλει πολύ γέμιση για να την κάνεις όλη αυτή, ρε παιδί. Θέλει. Έτσι θα πει. Αυτές είναι οι ωραίες. Και δεν χρειάζεται να τις μπουκώνεις όπως τις μπουκώνεις εσύ. Ξέρει που είστε, παιδιά. Ναι, άμα δεν ξέρει αυτός που τις τρώει, ποιος ξέρει. Ναι, τι θες και εσύ από τη ζωή μου. Τι ήτανε. Μου yeah.
Αυτά βγήκανε από τρεις σειρές φυτά έξω και έχουν αποτιστούν πάνω από ένα μήνα. Όχι και πάνω από ένα μήνα. Ο τελευταίος που πότισε ξεχνούσε την αγάπη μου. Εσύ. Ο Αντώνης. Στα από εκεί. Και από εδώ και από εκεί. Είχες βάλει και είχες ποτίσει όταν ήρθαμε. Ναι, εντάξει, μία μέρα μετά, δύο μέρες μετά. Δεν ξέρω, ναι, είχες βάλει και είχες ποτίσει και μετά είχε τις, πώς τις λένε, τις βροχές. Κάνανε και από τότε αργήσαν οι βροχές, δεν ήρθαν να βρίσκω. Απλά είχε την υγρασία του πρωί, γι' αυτό συντηρήθηκαν. Τι είναι? Ακρίδες. Πού πήγε τώρα? Τι είναι? Τι είναι? Ακρίδες, αγάπη μου. Έλεγα. Όχι, όχι, ένα, ένα. Αχ, πάρε την ακριδούλα. Και έχει κι άλλη από εδώ που περπατάει. Εδώ, εδώ. Θα το χρειαστώ γιατί αυτό γέννησε. Μπορεί να το πάρεις. Αυτά είναι για να κόψουμε και τουρσί. Αυτά, ας πούμε, βλέπεις. Είναι πολύ μεγάλο για να το γεμίσω. Το βάζω για τουρσί, για τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Καλά, κατάλαβα. Ό,τι θες, μανάρι μου. Τώρα πάει. Μπήκε εκεί. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Λες και από εκεί μετά δεν μπορούν να ξεχωριστούν και να γίνουν άλλα τα άλλα. Πρέπει να γίνουν αυτό που είπαμε. Να, αυτά είναι ωραία μεγέθη για γέμισμα, βλέπεις. Τελικά για φαγητό τι φάμε. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Εγώ υπολόγιζα ότι θα μου φέρνεις μέσα και θα είχα ήδη ξεκινήσει να μαγειρεύω. Ε, ναι. Τι σκορπίζω να μαγειρεύσω? Από τις μελιτζάνες που θα ψήνα για να βάλω κατάψυξη, θα τρώγαμε λίγες τώρα. Άντε πάλι. Κάθε τελάρο μέσα πρέπει να έχει ακρίδες, ρε παιδιά. Τελείωσα το ξεδιάλεγμα. Εδώ. Και πάμε να σας πω. Εδώ έχω ξεχωρίσει πιπερίτσες που είναι για κόψιμο και τουρσί. Εδώ είναι για να γίνουν γεμιστές με τυρί. Εδώ κόψιμο και τουρσί. Εδώ για γεμιστά με ρύζι, με κοιμά, με διάφορα. Εδώ είναι κάποιες μελιτζάνες που έχω ξεχωρίσει για να γίνουν γεμιστές. Εδώ μελιτζάνες για να τις καταψύξω. Εδώ μελιτζάνες για να γίνουν τουρσί. Και αυτές είναι από τις λευκές που θα γίνουν τουρσί και κατάψυξη. Εδώ έχουμε τα κολοκύθια μας. Θα κατάψυξη για τουρσί δεν ξέρω, για κολοκύθια έχω φτιάξει αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει, δεν ξέρω πώς βγαίνει. Οπότε για κατάψυξη. Εννοείται ότι δεν θα τα κρατήσουμε όλα εμείς, θα τα δώσουμε, θα μοιράσουμε και σε άλλο κόσμο. Δεν μπορώ να κάτσω ούτως ή άλλως να ασχοληθώ και να τα τακτοποιήσω όλα αυτά, είτε για τουρσί είτε για κατάψυξη, είναι πάρα πολλά. Οπότε μοιράζουμε και πάω εγώ να ξεκινήσω σιγά σιγά να δω τι θα προλάβω να κάνω σήμερα. Μάλλον θα ξεκινήσω με την κατάψυξη, λέω. Έχουμε ξεχωρίσει τα τελάρα που θα παραδώσουμε. Εδώ. Και έχουμε κρατήσει αυτά για εμάς. Τις γεμιστές κράτησα όσο λιγότερες γίνεται, γιατί δεν έχω σκοπό να κάνω γεμιστά. Εδώ. Έτοιμο το πορπαγκάζ να παραδώσει. Ο Χρήστος φεύγει να πάει να παραδώσει. Και εγώ πάω προς το σπίτι να δούμε τι θα κάνω. Εδώ λοιπόν έχω αυτά που έχω κρατήσει για εμάς. Συν αυτό εδώ το τελάρο με μελιτζανούλες. Πάω μέσα στο σπίτι να αρχίσω να δω τι θα κάνω τέλος πάντων. Καταρχάς θα φτιάξω κάτι για να φάμε τώρα. Γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν έχουμε φάει τίποτα. Οπότε πάω μέσα, ετοιμάζω φαγητό. Θα λέμε μάλλον μετά. Εδώ έχει αφήσει ο Χρήστος κάποιες κολοκύθες να ξεραθούν και να πάρουμε σπόρους. Έχω εδώ πέρα το τετράδιο με τις συνταγές μου. Σας έχω δείξει σε προηγούμενα βίντεο πώς κάνω τις μελιτζάνες. Και έχω για τις πιπερίτσες μία, δύο διαφορετικές συνταγές να δοκιμάσω. Έβαλα να ψήσω λίγες μελιτζάνες για μεσημεριανό και μέχρι να γίνουνε έχω πλύνει εδώ πέρα τις πιπερίτσες που έχω για γέμισμα με φέτα, γεμιστές με φέτα τις κάνω αυτές. Τις έχω βάλει λίγο να στραγγίξουν, θα τις σκουπίσω πολύ καλά, θα τις ανοίξω να τις αδειάσω και θα τις βάλω στην κατάψυξη. Έχει περάσει αρκετά η ώρα, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Πάμε λίγο να σας δείξω τι έχω κάνει. Καταρχάς έχω βάλει λαδόκολλα πάνω κάτω στην κατάψυξη και έχω βάλει τις πιπεριές
που έχω για γέμισμα, ολόκληρες, να παγώσουν καλά και να τις μεταφέρω μετά σε σακουλάκια. Έχω πλύνει 1 κιλό πιπεριές και τις ανοίγω, τις ξεσποριάζω και τις βάζω στην άκρη. Ταυτόχρονα έχω βάλει την άλμη μου να γίνεται, 1 λίτρο νερό, ένα νεροπότηρο ξύδι, 3 φυλλαδάφνης και 3 κουταλιές της σούπας αλάτι. Και έχω βάλει να αποστηρώσω και τα βαζάκια μου. Για την επόμενη συνταγή έχω κόψει σε χοντρά κομμάτια τις πιπεριές μου και έχω βάλει να βράσω 1 λίτρο νερό, 200 ml ξύδι, 200 ml ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 3 κουταλιές του γλυκού αλάτι. Αφού βράσει η άλμη μου, θα βάλω μέσα τις πιπεριές, θα τις αφήσω για 2 με 3 λεπτάκια από το σημείο που θα ξανάρθει σε βρασμό. Μετά θα τα βγάλω, θα τα σουρώσω και θα δούμε μαζί τη συνέχεια. Έχουμε βάλει τις πιπερίτσες μέσα στην άλμη τους και βράζουνε και έχω ετοιμάσει δίπλα μαϊντανό και σέλινο. Βράζω για 2 με 3 λεπτάκια, τα σουρώνω και τα βάζω με τα υπόλοιπα υλικά. Η ώρα έχει πάει 9, εγώ μόλις τελείωσα και τα τελευταία τα βαζάκια, έπλυνα και τα πιάτα μου. Αυτό που πρέπει να προσέξω λιγάκι με τις δοσολογίες είναι ότι πάντα η άλμη ή θα μου περισσέψει ή θα μου βγει λιγότερη και θα πρέπει να ξαναφτιάξω. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ πέρα τις μελιτζάνες που είχαμε δει σε προηγούμενο βιντεάκι και 2 διαφορετικές πιπεριές, βασικά πιπεριές τουρσί με 2 διαφορετικούς τρόπους τέλος πάντων. Και τα 2 τα είδα από βίντεο στο YouTube, θα σας αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής τα βιντεάκια, να πάτε να τα δείτε εκεί πέρα αναλυτικά. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει μόλις 2 κιλά πιπεριές και 2 κιλά μελιτζάνες. Με περιμένουν πάρα πολλά ακόμα. Τα έχουμε αποθηκεύσει όλα στον κάτω όροφο, σε τελάρα. Οπότε σιγά σιγά κάθε μέρα θα παίρνω λίγα λίγα και θα τα φτιάχνω. Και το άλλο που έχω κάνει είναι ότι πήρα όλες τις πιπερίτσες που είχα για γέμιση με φέτα. Δεν τις έχω ζυγίσει να ξέρω πόσα κιλά ήταν αυτές. Αυτές τις καθάρισα όλες, τις έχω καταψύξει και θα τις βάλω αύριο σε σακουλάκια. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό και στο πρόσωπό μου. Το μόνο που θα κάνω τώρα είναι ένα ντουζάκι και θα μπω, θα ξαπλώσω, θα βάλω να δω καμιά ταινία, κάποια σειρά ίσως. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας κράτησα ωραία παρέα. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα.